Στη Λεμεσότο, συνέδριο προσφώνησεων απληρωτή σε πρόεδρος και υποψήφιος για την Προεδρία του κόμματος Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι θα σταθεί σαν απλός στρατιώτης για το καλό του κόμματος και τη διατήρησή του στην εξουσία. Θα αγωνιστώ σαν ένας απλός εργάτης για να κάνουμε τα οράματα μας πραγματικότητα, για να αφήσουμε και να αναδείξουμε και πάλι τον δημοκρατικό συναγερμό σε κόμμα εξουσίας. Το αξίζεται, σας το χρωστούμε, το έχουμε υποχρέωση. Και είναι η Κύπρος ακόμα που έχει την ανάγκη του Γλαύκου Κλειρίδη και είναι η Κύπρος ακόμα που έχει την ανάγκη του μεγάλου δημοκρατικού συναγερμού. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο Ολύμπια, μέσα σε ήπιο και δημοκρατικό κλίμα, και σε αυτό πήραν μέρος 1.200 σύνεδροι, οι οποίοι εξέλεξαν τη νέα επαρχιακή ηγεσία του κόμματος και τους εκπροσώπους της επαρχίας στο Ανώτατο Συμβούλιο. Εξάλλου, απερχόμενος επαρχιακός γραμματέας του κόμματος, Ρίκος Ρωτοκρήτου, στην έκθεση δράσης επέκρινε τη στάση της κυβέρνησης εναντί του κόμματος. Τα επικριτικά σχόλια του απελθόντος επαρχιακού γραμματέα κλήθηκε να σχολιάσει ο αναπληρωτής πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. Αν τα μυαλά μας ή οι σκέψεις μας ή γενικότερα οι συμπεριφορές μας είναι να βλέπουμε προς τα πίσω, λυπούμε. Η δική μου επιλογή δεν είναι αυτή. Η δική μου επιλογή είναι να βλέπω μπροστά για να πάει ακόμα πιο μπροστά το κόμμα. Ο κύριος Αναστασιάδης εκλήθηκε επίσης να σχολιάσει δηλώσεις του ανθυποψηφίου του για την Προεδρία Δημήτρη Σιλούρη για παρεμβάσεις και συνδυασμούς στις επαρχιακές εκλογές. Δεν πιστεύω ότι θα διεννοείτο να κάνει δήλωση που να υπονοούσε το άτομο μου. Η αναφορά του πιθανόν να άπτεται επαρχιακών αξιωματούχων ή στελεχών μας στην επαρχία που επιδεικνύουν προτίμηση προς τον Α ή Β, αλλά και πάλι αυτό, εφόσον είναι μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας, δεν νομίζω να είναι κακό.